Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο εμένα πάρα πολύ με ανησυχεί, που είναι το γνωστό φαινόμενο της τρομοκρατίας, που δεν ξέρουμε τι μπορεί να καταλήξει, όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, δεν ξέρουμε αλλά εδώ πού κανένα δεν μπορεί να το πει αυτό. Αυτά λοιπόν πρέπει να βρούνε το πολιτικό σύστημα όριμο. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει σε θέση να το διαχειριστεί. Προτιμώ να τσακωθώ με τον κύριο Δραγασάκη σήμερα το βράδυ για τη φορολογία, όπου εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η φορολογία, διότι αλλιώς η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει στη χώρα. Προτιμώ να διαφωνήσω μαζί του και να μου επίσης ή να τον πείσω για το θέμα της φορολογίας, παρά να δείχνει ο ένας τον άλλον και να λέει εσύ είσαι ο υπαίτιος της έντασης ή εγώ είμαι ο υπαίτιος έντασης. Δεκτό. Κύριε Δραγασάκη, ένα σχόλιο σε αυτό το τελευταίο. Ναι, γιατί έχω να προσθέσω και εγώ τις ερωτήσεις μου. Το θεωρώ σημαντικό ότι πράγματι το θέμα δεν είναι να πάμε σε μια ιδανική κοινωνία χωρίς συγκρούσεις, χωρίς διαφορές. Το θέμα είναι σε ποια θέματα πάνω γίνεται η σύγκρουση και η αντιπαράθεση. Πράγματι και εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει θέμα αντιπαράθεση σε θέματα δίκαιης ή άδικης κατανομής του εισοδήματος, τρόπου από τον οποίο θα ξεφύγουμε από αυτό που εμείς λέμε μνημόνιο, άλλος θα το πει εσωτερική υποτίμηση, λιτότητα, περικοπή του κοινωνικού κράτους κλπ. Ας έχουμε συγκρούσεις ως κοινωνία για το τι κοινωνία θέλουμε, τι Ελλάδα θέλουμε. Όλα αυτά είναι θεμητά. Και όχι αυτά τα άρρωστα που βλέπουμε, που πάει κάποιος να κάνει μια δήλωση και του τη διαστρεβλώνουν για να επιτεθούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ήθελα απλώς αυτό το σχόλιο. Από κάτι όμως για τις δηλώσεις τώρα και οι βουλευτές σας όμως, ο κύριος Κουράκης τώρα, δεν του διαστρέβλωσε κανείς τη δήλωση. Βγήκε και είπε, να σου πω κάτι, εγώ να κουβεντιάσω επί της ουσίας την πρότασή του. Να την κουβεντιάσω. Δεν είναι και το πρόβλημά μου. Ειλικρινά δεν έχω κανένα ταμπού. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε μέρα βγαίνει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει κάτι. Το θέσατε και νιώθω την ανάγκη να πω κάτι. Όχι επειδή είμαστε το ίδιο κόμμα με τον κύριο Κουράκη. Πολιτικά η απάντησή μου για αυτό που είπε ο κύριος Κουράκης δεν εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ όπως είπε και ο ίδιος. Είναι μια ιδέα προς τη διέτηση. Όμως τι είπε προς όνομα του Θεού, τι είπε ο κύριος Κουράκης. Τίποτα τραγικό. Τελεία. Έθεσε ένα θέμα, συζητήσει όλη την Ευρώπη, πρέπει και εμείς στην Ελλάδα το συζητήσουμε. Ανέφερε τι ισχύει στη Γερμανία, όπου στη δήλωσή του ο Γερμανός ρωτάται αν θέλει μέρος του φόρου που πληρώνει ούτως ή άλλως να πάει για τους Προτεστάντες, τους Καθολικούς, την τάδε οργάνωση. Αυτό είπε και αντί να το συζητήσουμε, είδαμε Μητροπολίτες να βγαίνουν και μόνο που δεν αφόρησαν τον άνθρωπο εκείνο. Εάν λέω έβγαινε κάθε μέρα ένας υπουργός της κυβέρνησης και έλεγε πράγματα αντίθετα από τον προηγούμενο υπουργό της κυβέρνησης. Εκτός εσείς έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κόμμα. Ήταν σε μια πορεία μετεξέλιξης του σε ενιαίο κόμμα. Ζούμε τις οδύνες αυτής της μετεξέλιξης. Προσπαθούμε κι εμείς να αμβλύνουμε τα προβλήματα. Το έχει πάρει χαμπάρι ο αντίπαλός μας, αξιοποιεί την τρίχα, την κάνει τριχιά όπως λέμε. Αυτό είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης και των δικών μας και όλων μας. Όλοι πέφτουμε σε τέτοια λάθη. Εγώ πάντα λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπαιδεύεται, μαθαίνει, οριμάζει. Δεν τα ξέρουμε όλα. Έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα. Και ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία. Είναι μια έντιμη απάντηση. Έχουμε ζήσει, κύριε Πρετεντέρη, πάρα πολλές φορές τετραπλό και πενταπλό λόγο, πολιτικό λόγο, μέσα σε κυβερνήσεις. Ναι. Άλλος υπουργός το ένα, άλλος υπουργός το άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που ενοχλεί. Και η πολυφωνία μέσα στα κόμματα είναι μια κατάσταση. Τι ενοχλεί? Ο διπλός πολιτικός λόγος. Αυτό που είπα πριν, εξωτερικό, δεν έχει να κάνει με τις διαφορετικές φωνές. Έχει να κάνει με δύο λόγους. Δηλαδή, με ψάρεμα στα θολά νερά. Ναι, όμως δεν είναι εξωτερικό. Είναι και εσωτερικό. Σα διάβασα την Παπαδημούλη και την κυρία Λαφαζάνη, που είναι από δύο διαφορετικά κόμματα. Δεν ενοχλεί αν δύο προσεγγίσεις στο πλαίσιο του ίδιου κόμματος είναι διαφορετικές. Πρέπει να το, όχι να το ανεχθούμε, πρέπει να συμβιβαστούμε ότι αυτό είναι σύγχρονη κατάσταση παντού. Τι είναι το προβληματικό? Να αισθάνεσαι ότι τη μια μέρα ένας πολιτικός φορέας σου μιλάει για καταγγελία προγραμματικών συμφωνιών προκειμένου να ενσαρκώσει πολιτικά την κοινωνική διαμαρτυρία, ενώ δεν το εννοεί. Ενώ δεν το εννοεί. Αυτή η αντίφαση απέναντι σε μια κοινωνία που υποφέρει, πιστεύω ότι σήμερα δεν είναι επιτρεπτή. Και όπου ο πολίτης καταλαβαίνει τον διπλό πολιτικό λόγο, νομίζω και τον φιλοδορεί. Μου επιτρέπετε να σχόλιο με τον φιλοδορεί με τη μετατροπή πλειοψηφιών σε μειοψηφίες. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο πολιτικό πρόβλημα. Σου λέτε ότι κορδεύουμε τον κόσμο τώρα. Εάν στην πορεία της συζήτησης μας δώσετε την ευκαιρία. Όχι, εγώ δεν μιλώ έτσι. Ναι, εγώ μιλώ για διπλό πολιτικό λόγο. Ναι. Εάν στην πορεία της συζήτησης μπούμε στο αύριο και ενώπιον πολιτών που μας παρακολουθούν, δεν επιτρέπεται στις συνθήκες που περνάει ο κόσμος σήμερα να τον κοροϊδεύεις. Να του λες άλλα από αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Κύριε Δραγασάκη, ένα σχόλιο θα πρέπει να σας. Όσοι χτίζουν στο έδαφος της διγλωσίας δίθεν του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, χτίζουν σε άμμο πάνω. Συνόδευσα τον Τσίπρα όταν είδαμε τον Γκάμπριελ, τον πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, με δύο αρχηγούς στην Βραδία και ξέρω πολύ καλά και τη συζήτηση που είχε με τον Σόιμπλε και άλλους.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΤΣΙΠΡΑ είναι ότι λένε τα ίδια μέσα και τα ίδια έξω. Δεύτερο. Σας είχαν πει ότι θα ψήφιζαν λευκό στο Διεθνές Δημοκρατικό Ταμείο οι Βραζιλιάνοι. Ακούστε με, θα υποφεληθείτε. Σας είχαν πει ότι θα ψήφιζαν λευκό στη χρηματοδότηση της χώρας μας. Θα υποφεληθείτε από αυτά τα οποία θα... Βεβαίως, πάντα υποφελούμαστε ακούγοντας τους άλλους. Θα σας πω. Δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα πράγμα σαν συνέδριο, μια συνδιάσκεψη, η οποία ψήφισε σχεδόν ομόφωνα μια διακήρυξη. Αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας είναι αυτά τα οποία λέει διακήρυξη. Θα αναδιαπραγματευτούμε την Δανειακή Σύμβαση, θα καταγγείλουμε τα μνημόνια και στη θέση του θα βάλουμε ένα ανορθωτικό πρόγραμμα. Τα ίδια που είπε τώρα ο Τσίπρας, τα είπε στην επιστολή που έστειλε πέρυσι τέτοια εποχή στον Βαρόζο. Υπάρχουν διαφορές στη διατύπωση. Από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα του ιδίου, ούτε στον κύριο Σόιμπλε, ούτε στον Δουνουτού, μίλησε για καταγγελία. Η λέξη καταγγελία δεν υπάρχει του μνημονίου. Ούτε στην επιστολή προς Μπαρόζο υπήρχε. Να το είχαμε συζητήσει και προεκλογικά, αν θυμάστε. Να συμφωνήσουμε ότι. Μπορεί να πείτε θα το κάνουμε και δεν το λέει στο λέμε, αλλά... Ναι, από την επιστολή που στείλαμε στον Μπαρόζο πέρυσι, μέχρι την διακήρυξη που ψηφίσαμε όλοι μαζί, μέχρι αυτά που είπαμε στον Υπουργό, η γραμμή μας είναι ενιαία. Δεν βλέπουμε φως με το μνημόνιο, θέλουμε να το καταργήσουμε, να το καταγγείλουμε, να το διώξουμε στη θέση του μνημονίου, αυτό έχει σημασία για τον κόσμο. Θέλουμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης οικονομίας και της κοινωνίας που να βάλει τέλος τη λιτότητα, να επαναφέρει το βασικό μισθό εκεί που ήταν πριν και αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστή, λάθος. Αν είναι όμως αυτή η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, πού διαφέρει από τη γραμμή τότε του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Λοβέρδου, τη κυρία Μακογιάννη, τι που υπηρετούν το μνημόνιο. Όχι, αυτοί λένε ότι το υπηρετούμε για να τελειώσουμε το μνημόνιο. Δεν θα τελειώσει ένα χρόνο. Ένα τρόπο υπάρχει σήμερα. Ένα τρόπο υπάρχει σήμερα. Είναι υπέρβαση αυτό που λέτε. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταργήσει το μνημόνιο. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αν θυμάμαι καλά. Το μνημόνιο, να συμφωνήσουμε. Με συγχωρείτε. Τι είναι το μνημόνιο, οι υποχρεώσεις που έχουν. Η πολιτική της λιγορώνης και των περιεκομών. Μη μου λέτε εμένα τα συνθήματα, πέστε μου τις ουσίες. Γιατί είναι συνθήματα, κυρία Μπακογιάννη. Είναι, κύριε Δραγασάκη, περικοπή μισθών είναι το μνημόνιο. Δεν θα την γλιτώσω τελικά. Μα περικοπή μισθών είναι, περικοπή κοινωνικών δαπανών. Είναι λοιπόν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών μας για να συνεχίσουν τη δανειοδότηση. Όχι η χώρα. Είναι. Όχι η χώρα. Με παράτυπες διαδικασίες, μια κυβέρνηση με περιορισμένη νομοποίηση. Ερώτηση. Στο όνομα της χώρας τα λαμβάνει. Σας είπε ο κύριος Σόιμπλε στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, όπως τουλάχιστον γράφουν όλες οι εφημερίδες, ο κύριος Σόιμπλε είπε κάτι πολύ απλό. Εμείς δανείζουμε, είπε, και έχουμε βάλει κάποιους όρους. Αυτούς τους όρους, λέει ο κύριος Σόιμπλε, ή εκάστοτε, θα πρέπει να τους στηρίσετε. Ωραία. Έρχεστε λοιπόν, εγώ θέλω να καταργήσω το μνημόνιο αύριο. Ναι. Θέλω να καταργήσω, να επαναφέρω το μισθό και κυρίως, να το ξαναπώ, με ενδιαφέρει πλέον αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη που ήταν ζητούμενο 20 χρόνια να υπάρξει από εδώ και πέρα. Πέστε μου όμως εσείς, στο μεταξύ, μέχρι να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές, ποιος θα δανείσει τη χώρα, εάν η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί από αυτούς που μέχρι σήμερα τη δανείζουν. Πρώτον, ανάμεσα στους δανειστές και τους δανειζόμενους υπάρχει η σύγκρουση, υπάρχει η ρήξη, υπάρχει η διαπραγμάτευση, υπάρχει ο συμβασμός. Ναι, εγώ ακούσα να μιλήσω. Και συμβασμό μιλάτε. Να μιλώσω. Μιλάμε για μια διαδικασία που τα έχει, στη δική μου αντίληψη, τα έχει όλα μέσα. Μάλιστα. Και αν δείτε κάποιες δηλώσεις, μου λέω, δεν θέλουμε μονομερείς ενέργειες εκτός και αν προκληθούμε. Τι σημαίνει αυτό, εφόσον είμαστε υπό διαρκή πρόκληση, όλα είναι ανοιχτά ανάλογα με το σχετισμό δύναμης που θα έχουμε. Άρα είναι άδικο και λάθος, κύριε Μπακογιάννη, να ξεκινάμε τη συζήτηση λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διότι αυτή είναι η σχέση που είσαι διάρκεια. Κάνετε λάθος. Κάνετε διάλογο. Κρατήστε επίσης από τον κύριο Σόιμπλε, όχι μόνο αυτό, κρατήστε και το άλλο. Ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δικές του απόψεις. Δηλαδή, ο Έλληνας πολιτικός και ο λαός που εκπροσωπεί έχει δικές του απόψεις. Εγώ παραδείγματος χάρη και θέλω να το πω τώρα κύριε Πρεδεντέρη, επειδή μιλήσαμε πριν για το θέμα της φορολογίας, εγώ πιστεύω τώρα που πλέον το σύμπαν από την Αμερική μέχρι το Economist διαπιστώνει ότι η πορεία των εσόδων στη χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως προχωρεί, τώρα είναι η ώρα της διαπραγμάτευσης για την φορολογική. Ασφαλώς, όλοι το έχουμε καταλάβει εκτός από τους αρμοδίους. Το έχουμε καταλάβει και εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε και πρέπει να διαπραγματευόμαστε συνέχεια. Και σκληρά και συνεχώς και όλα. Θεωρώ δε ότι αυτό, δηλαδή η μείωση των φορολογικών συντελεστών
παραδείγματος χάρη η μείωση του φόρου του πετρελαίου και της βενζίνης. Καταρχήν της εστίας, από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Της εστίας, το είπαμε. Της εστίας το είπε και ο κύριος Σταϊκούρας. Πάω λίγο πιο παραπέρα σε αυτά που, που ακόμα έχουν με να κουβεντιάσουμε. Θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα. Εάν τώρα που αποδεικνύεται ότι τα λιγότερα, οι λιγότεροι, οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές θα φέρουν περισσότερα έσοδα και αρχίζουν και το λένε όλοι, τώρα είναι η ώρα να εάν είχαμε το χρόνο, ναι, θα καταλαβαίναμε, μπαίναμε στη συζήτηση. Απεμπλοκή από όλο αυτό που λέει ο κύριος Δραγασάκης. Και στο οποίο εδώ συμφωνούμε στην απεμπλοκή. Και δεν θέλω, ακούστε, ακούστε, αυτό είναι μια ευχή. Πώς μπορεί να γίνει, χωρίς να έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ θέμα μας. Το πρόβλημά μας έχουμε θέμα μας. Δεν έχουμε ένα άλλο κόμμα. Εάν συνειδητοποιηθεί ότι το 2015 η τελευταία αποπληρωμή του τελευταίου δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν αλλιώς επισκοπηθεί το δημόσιο χρέος, ξεμπλοκάρει την Ελλάδα από, από ολόκληρο το πρόγραμμα, τότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο στόχο μπροστά μας για τα 3 χρόνια. Μάλιστα. Όλο το υπόλοιπο, κύριε Πρετεντέρη, που σχετίζεται. Ένα-ένα. Δεν το έκανα πει. Με είπατε Γιάννη, δεν το έκανα πει. Όλο το υπόλοιπο είναι μια προσαρμογή της Ελλάδας στα βασικά χαρακτηριστικά της συνθήκης του Μάστριχτ, από τα οποία ξεφύγαμε και ως προς τα οποία έπρεπε να υπάρχει προσαρμογή, αφού άλλωστε δανειοδοτηθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία των πτωχεύσεων χωρίς τοκογλυφία. Και για να κλείσω, 200, τι χρειάζεται. 200 δις ως τέλος Μαρτίου. 250, εκ των οποίων το 8-9% περίπου είναι το δίνου του, όλο το υπόλοιπο είναι των ευρωπαϊκών λαών ή του ευρωπαϊκού μηχανισμού, πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα για να μην χαθεί το momentum, για να μην χαθεί η στιγμή αυτή, για να μην πάνε, πώς να πω, στράφει οι θυσίες του ελληνικού λαού. Όχι μόνο το φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα πραγματικό, απλό και αποτελεσματικό τώρα, όχι στο τέλος του 2013, τώρα είναι μια υπόσχεση τριών κατά σειρά κυβερνήσεων. Όσο γίνεται νωρίτερα, και δεύτερον, μια απελευθέρωση της οικονομίας από τη γραφειοκρατία, που μόνο με τις αυτοαδιοδοτήσεις μπορεί σήμερα να επιτευχθεί και μέσα σε 1 με 2 μήνες. Λοιπόν, αν αυτά δεν μπουν στο τραπέζι. Και το Μάιο, κύριε Πρετεντέρη, θα λέμε τα ίδια. Υπάρχει κύριος να αλλοιωθούν επόψεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει λύση εντός του μνημονίου. Το διευθύνιζε αυτό. Άλλο θέμα ότι μπορούμε και τώρα να διεκδικούμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε να πετύχουμε. Δεύτερον, έχει καταστραφεί η ελληνική οικονομία, κύριε Λεβέρδο. Συνήθως μιλάμε η κατανάλωση, έπεσε η κατανάλωση. Έχει συρρυκνωθεί αυτό που λένε οι οικονομολόγοι το πάγιο κεφάλαιο. Το πώς θα βγούμε από αυτό το τούνελ. Κύριε Δραγασάκη, δεν επανέρχομαι, γιατί απλώς το υπενθυμίζω αυτό και δεν θα πάω όντως παρακάτω. Ναι. Τον Ιούνιο, στις 17 Ιουνίου, σε ενόψη των εκλογών, η μεγάλη συζήτηση δεν ήταν αν κάποιος αγαπάει το μνημόνιο στην Ελλάδα. Όλοι λέγαμε ότι είναι κακό το μνημόνιο. Όλοι. Δεν θυμάμαι κανένα ότι είναι καλό το μνημόνιο. Λοιπόν, και έλεγαμε ότι πώς θα επεμπλακούμε το μνημόνιο. Οι μεν λέγανε θα πάμε να το επαναδιαπραγματευτούμε, άλλοι λέγανε θα το καταγγείλουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταγγελία του μνημονίου αναδιαπραγμάτευση στα 9 κιλά. Οι άλλοι λέγανε αυτό. Όλοι προτείνανε μία λύση για να επεμπλακούμε το μνημόνιο. Δεν θυμάμαι κανένα να κατέβει στις εκλογές ζει το μνημόνιο. Υπάρχει όμως χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει όμως, κύριε Πρετεντέρη, δυνατότητα με χρονοδιάγραμμα να επεμπλακεί χωρίς καταγγελίες και όλα αυτά τα συνεφή. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω το εξής θέμα για να διευκρινίσω το θέσιμο. Αυτό που λέμε αναδιαπραγμάτευση δεν είναι απλώς να διαπραγματευτούμε το μνημόνιο ή το ένα το άλλο και να μείνουν τα πράγματα στη θέση τους. Χρειάζεται μια επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντός μας. Ναι, πρέπει να επανενταχθούμε στο ευρώ με όρους ισοτιμίας. Με συγχωρείτε, το μέλλον μας θα το διαπραγματευτούμε μεταξύ μας. Και μεταξύ μας. Το θέμα είναι θέμα ελληνικό. Μόνο η ιδέα ότι θα επαναδιαπραγματευτώ το μέλλον της Ελλάδας με οποιοδήποτε ξένο, λοιπόν, εμένα με βρίσκει τουλάχιστον διαφωνούσα. Πάω στη Μεσογείο. Εμείς πρέπει να συζητήσουμε το μέλλον μας και να βάλουμε κάποιους στόχους. Να συναντήσω τον κύριο Χρήστο Πολυζογόπουλο, τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και τον κύριο Νίκο Κιουτσού και τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ. Καλησπέρα και στους δύο σας. Ξεκινώντας, κύριε πρόεδρε, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω τον κύριο Κιουτσούκη, που είναι πιο μάχημος στον καθημερινό συνδικαλισμό. Κύριε Κιουτσούκη, θέλω να μου ερμηνεύσετε αυτό το ξέσπασμα των απεργιών τον τελευταίο καιρό, αλλά και τον σχεδόν γρήγορο κατευνασμό τους. Τι συνέβη? Κύριε Βραδίδαρη, η διαδικασία έτσι όπως έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται ομαλά πλέον, αφορά κυρίως όχι την σύγκρουση αυτή καθεαυτή, ότι επί δύο κατασυνδικάτα δηλαδή τέτοια σύγκρουση, αλλά κάποιες φωνές εντός της κυβέρνησης, οι οποίες δυστυχώς είναι και αλαζονικές, και δεν προσφέρουν ούτε στην κοινωνία
ούτε στο κοινωνικό σύλλογο και πολύ δε περισσότερο δεν προσφέρουν στο κοινωνικό διάλογο. Απεργούσανε κατά συγκεκριμένων, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Α. Λέω τη σύγκρουση, όπως το έχετε γράψει στην εκπομπή σας, την έφερε, την φέραν κάποιες φωνές. Εντός κυβέρνησης. Ότι η κυβέρνηση τροφοδότησε. Ναι, ναι, ναι. Και τροφοδότησαν αυτή τη σύγκρουση. Πώς έγινε αυτό? Να σου πω. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχει γίνει κανένας απολύτως διάλογος. Ο διάλογος είναι βασικό συστατικό της δημοκρατίας μας. Αν μη τι άλλο, η ευθύνη που έχουν. Ναι, σας είπε κύριε Βακογιάννη ότι διάλογο όμως για εξαιρέσεις μισθολόγιο δεν υπάρχει. Τέλειωσε αυτό. Φτιάξε ένα νέο μισθολόγιο. Τώρα, αν καλός ή κακός είναι, δεν πιστεύω ότι τώρα μπορεί να γίνουν εξαιρέσεις. Τα συνδικάτα έχουν την ευθύνη των λόγων τους και έχουμε πει ότι εμείς δεν ζητάμε καμία εξαίρεση. Ζητάμε διάλογο, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας εντός προϋπολογισμών πολύ σωστό, των εταιριών. Πολύ σωστό. Άρα, πολύ σωστό. Εδώ λοιπόν είναι στο χέρι της κυβέρνησης να καλέσει τα συνδικάτα των μεταφορών σε διάλογο, ο κάθε σύμβουλος στην εταιρεία του, να προχωρήσουμε στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Εγώ διαβλέπω ότι μέσα στο συγκαλιστικό κίνημα υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχει μια άποψη, αυτή που λέτε και εσείς, αν καταλαβαίνω, και που φαίνεται, διάβασα και τον κύριο Νικολακόπουλο, τον πρώτο εργαζομένο προηγουμένως στα τρόλια που περίπου την είπε. Αλλά έχω και την άλλη άποψη που εκπροσωπεί, να το πω έτσι, πλευρά της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ του κυρίου Φωτόπουλου, που προκήρυξε και απεργία, αν δεν απατώμε για την Πέμπτη, που είναι μια πιο, πώς να το πω, δεν θέλω να πω τη λέξη ακραία γιατί δεν μου αρέσει, μια πιο θορυβώδης και ενεργητική άποψη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Είναι έτσι, δεν είναι? Εάν διάβασα καλά το δελτίο τύπου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, είναι μια απεργιακή κινητοποίηση την οποία εξαγγείλανε για την 5η 31 ακριβώς του μήνα, σε ένδειξη συμπαράστασης για την, ή διαμαρτυρίας, αν θέλετε, για την επίταξη των εργαζομένων. Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι το μέτρο της επίταξης είναι ακραίο μέτρο και δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει εκεί. Ούτε θα διαφωνήσει μαζί σας. Το θέμα είναι πώς θα λυνόταν η ιστορία χωρίς την επίταξη. Κοιτάξτε, η ιστορία λύνεται απλά, σας είπα, με έναν διάλογο. Έχουμε καταργήσει, κύριε Πρεσβυτέρη, δυστυχώς, εδώ και 3 χρόνια, οι διάλογοι οι οποίοι έχουν γίνει είναι ελάχιστοι και αυτοί προσχηματικοί. Προκειμένου βλέπετε να περάσουν. Βλέπετε περιθώρια συμφωνίας. Κύριε Βενετέρη, βλέπετε ότι όλα τα μέτρα περνάνε με πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Ναι, αυτό δεν μπορεί να συνιστά διάλογο. Και αυτό αφορά την Βουλή όμως, δεν αφορά τα συνδικάτα. Μα με συγχωρείτε, όταν και ακόμα και το ζήτημα του ενιαίου μισθολογίου έχει περάσει με την περιβόητη πράξη ομοθετικού περιεχομένου, τι διάλογος? Όχι, δεν είναι έτσι. Η πράξη ομοθετικού περιεχομένου δεν αφορά τα συνδικάτα στη Βουλή. Είναι ο 4093, είναι ο νόμος. Ο νόμος που σε ένα άρθρο ψηφίσαμε τα πάντα. Πέρασε όμως από τη Βουλή. Ωραία. Και εμείς λέμε λοιπόν, προηγήθηκε διάλογος. Ένα λεπτό. Εσείς τώρα θέλετε διάλογο για το ενιαίο μισθολόγιο ή διάλογο των εργαζομένων στο μετρό με τη διοίκηση του μετρό εντός μισθολογίου να βρεθούν οι διαφορές, παραδείγματος χάρη του μηχανοδηγού από την καθαρίστρια με τον οποίο συμφωνώ και εγώ σαν θέση. Κυρία Μπακογιάννη, είπα ότι διάλογος δεν έγινε για να πάμε στο νόμο 4093, στην ένταση δηλαδή. Αυτό είναι δικό σας θέμα, θέμα της Βουλής. Τελείωσε αυτό. Πάμε τώρα παρακάτω. Είναι και δικό. Είμαστε λοιπόν, είναι και δικό μας. Έτσι, αν μη τι άλλο, επαναλαμβάνω. Όχι, θέλω να πω ότι ο διάλογος αυτός δεν θα γινόταν μαζί σας, θα γινόταν μέσα στη Βουλή. Αυτό εννοώ. Μέσα στη Βουλή, γιατί εμείς τι είμαστε? Όχι, σας λέει κύριε Κουτσούκη. Θέλω να πω. Κύριε Κουτσούκη, εσείς τώρα σοβαρά πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα σε μια κυβέρνηση να δώσει παραπάνω και δεν δίνει? Εσείς τώρα πιστεύετε, ξέρετε κύριε πολύ καλά, ότι είναι κολλημένοι στον τοίχο. Άρα αυτή τη στιγμή η ένταση. Άκουσα ότι προχθές ο κύριος Φωτόπουλος είχε 4,5% συμμετοχή στην απεργία την τελευταία που είχε εξαγγείλει. Πόσο πιστεύετε ότι θα έχει ο κύριος Φωτόπουλος την Πέμπτη, όπου θα βγει που κέρδισε με ελάχιστη πλειοψηφία την απόφαση της απεργίας? Τι θα δώσει αυτή η απεργία στον ελληνικό λαό? Πέραν του αισθήματος ότι κάποιοι συνδικαλιστές για να δικαιολογήσουν ενδεχόμενες τις μέρες απεργίας και αυτά που δημοσιεύτηκαν σήμερα ότι πήραν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ 50 και 43 χιλιάρικα το χρόνο λόγω των ημερών απεργίας, ότι αυτός είναι ο λόγος. Νομίζω ότι δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο, αλλά αν θέλετε μπορώ να σας πω και εγώ για πολλούς πολιτικούς που ακούστηκαν τα ονόματά τους ότι τα έχουν πάρει και δεν είναι ούτε στη φυλακή. Κύριε Κουτσούκη μου, όποιος πολιτικός ακούστηκε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ο κύριος Τσουκάτος είπε ότι πήρε 1 εκατομμύριο μάρκα και ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερο. Κύριε Κουτσούκη μου, η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, αλλά τη δουλειά της την κάνει.
Το ερώτημα το σήμερα είναι. Για αυτούς τους συνδικαλιστές. Και θα μπουν όσοι τα έχουν πάρει, θα μπουν φυλακή, μα, πιστεύετε. Παγωγιά, το ερώτημα είναι σήμερα. Αυτή σήμερα, η λογική λοιπόν, της έντασης, ποιον συμφέρει. Πέστε μου το να το καταλάβω. Κύριε Μπακογιάννη, σας επαναλαμβάνω λοιπόν για μια ακόμη φορά. Τα συνδικάτα ζήτησαν διάλογο και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μάλιστα. Και υπάρχουν φωνές, σοβαρές φωνές, μέσα και από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες, όπως και εσείς είπατε προηγούμενα, οι οποίοι βουλευτές δηλαδή αναγνωρίζουν ότι πράγματι το ενιαίο μισθολόγιο δημιουργεί προβλήματα σε κλάδους, αλλά και στις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κύριε Κουτσούκη. Ακούστε με λιγάκι. Κύριε Κουτσούκη, το ερώτημα, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και πιστεύω πάντοτε ότι υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Αυτό με το οποίο με κανένα τρόπο δεν συμφωνώ, είναι ότι μπορεί κάποιος επί 9 μέρες να στερεί στον Έλληνα εργαζόμενο του λεκανοπεδίου μεταφορικό μέσο. Ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που υπάρχει. Και δεν πλήττει τους πλουσίους και δεν πλήττει τους βουλευτές, κύριε Κουτσούκη μου, διότι αυτοί έχουν αυτοκίνητο. Και πλήττει το φτωχό εργαζόμενο, ο οποίος ακόμα έχει μεροκάματο και του το στερεί ή τον άνεργο που θέλει να βρει δουλειά και δεν μπορεί να τη βρει. Εκεί λοιπόν οι έχοντες δουλειά πρέπει να σκεφτούν και τους άλλους. Ελπίζω, κυρία Μπακογιάννη, να μας επιτρέψετε και εμάς, που είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων, να έχουμε ανάλογη κοινωνική ευαισθησία με εσάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, εδώ και 3 χρόνια, δεν έχουμε ψηφίσει μειώσεις μισθών και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Κύριε Κουτσούκη, εγώ θα ήθελα κύριε να κάνω Κουτσούκη, μια... κανένας δεν θέλει να ψηφίσει. Δεν ταλαιπωρήσαμε, θέλω να πω, 3 χρόνια. Κανένας δεν θέλει να ψηφίσει μείωση μισθών. Εκτός αν είναι υποχρεωμένος να το κάνει, κύριε Κουτσούκη. 3 χρόνια δεν είμαστε οι συνδικαλιστές που ταλαιπωρούμε τον ελληνικό λαό. Προφανώς είναι το πολιτικό σύστημα. Όχι, 20 χρόνια όμως κάνατε ό,τι μπορούσατε. Και 35 χρόνια το πολιτικό σύστημα. Εντάξει, τώρα δεν θα πάμε τώρα. Δεν το κάνουμε όμως. Θα πάμε τώρα πριν ποιος θέλει περισσότερο, ποιος θα λεπώνει περισσότερο. Είναι άχαρη συζήτηση. Δεν είναι αυτή κουβέντα. Κύριε Πολυζογόπουλε, είναι άχαρη συζήτηση τώρα, κύριε Κουτσούκη. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Πολυζογόπουλε, η δική σας ερμηνεία. Κοιτάξτε, εγώ ανέκαθεν έδινα τον καλύτερο εαυτό μου για την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση. Όμως δεν με φοβίζει η σύγκρουση. Σύγκρουση κυρίως όταν είναι δημιουργική, οθεί τις κοινωνίες μπροστά, κύριε Πρετεντέρ. Δηλαδή πώς. Η σύγκρουση, κοιτάξτε, δεν ξυπνάει κάποιος ένα πρωί και λέει εγώ σήμερα θα κάνω σύγκρουση. Η σύγκρουση τη γεννάει, οι συνθήκες τη γεννούν. Και οι συνθήκες στην κοινωνία μας είναι τέτοιες που θα έχουμε συγκρούσεις. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή είστε πιο πολύ κοντά στην άποψη που είπε ο κ. Δραγασάκης προηγουμένως, ότι αυτό το οικονομικό πρόγραμμα οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μια συγκρουσιακή κατάσταση. Η κατάσταση στην κοινωνία αυτή που υπάρχει, η ανέχεια, η φτώχεια, η μετανάστευση των νέων ανθρώπων, η καταράκωση της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, γεννούν συνθήκες σύγκρουσης. Εκείνο που πρέπει να μας φοβίζει είναι οι τυφλές, τις οποίες δεν τις βλέπω μακριά με αυτά που γίνονται. Διότι άκουσα προηγουμένως πολλές φορές τη λέξη διαπραγμάτευση, επαναδιαπραγμάτευση κλπ. Από τους εργαζόμενους, γιατί αφαιρούν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να διαπραγματευτούν. Έτσι. Ήταν ο ΟΜΕΔ, τον καταργήσανε στην ουσία. Ήταν η Εθνική Συλλογική Διαπραγμάτευση, καταργήθηκε. Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργήθηκε. Κλαδικές συμβάσεις. Θέλετε όμως να πείτε γιατί. Γιατί τώρα δεν θα κάνω το σύγχρονο του διαβόλου. Θέλετε να πείτε γιατί όχι, γίνανε κάνετε, αυτά. Γιατί κάνετε, γίνανε αυτά. Γίνανε διότι ζητήσανε από την αρχή μια συνεννόηση των συνδικάτων και τα συνδικάτα αρνήθηκαν με μια εσωτερική πλειοδοσία. Έχουν κόκκινες γραμμές και πράσινες γραμμές. Δεν είναι έτσι. Οι κόκκινες γραμμές, κύριε Πρετεντέρη, και η επικοινωνιακή πολιτική γύρω από τις κόκκινες γραμμές που πολλές φορές είχαν τεχνητά χαρακτηριστικά, ήταν ορολογία του πολιτικού συστήματος. Δεν ήταν ούτε των συνδικάτων, ούτε της κοινωνίας. Η κοινωνία κινείται πιο υγιώς. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τη σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων πριν το δεύτερο μνημόνιο, που είχε ζητηθεί να πάνε σε μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και που οι κοινωνικοί εταίροι διαφώνησαν και μετέθεσαν ωραία στην Τρόικα την ευθύνη να πάρει αποφάσεις για μας. Ναι, να σας πω εγώ. Έτσι πήγε το μπαλάκι στην Τρόικα. Δική μου πρωτοβουλία. Δεν το πήρε μόνη της. Μου πρωτοβουλία το 2008. Όχι το 2008, εγώ μιλάω για το 2011. Όχι, και μετά θα σας πω για το.
Αφού είχαμε και τα δημοσιογραφικά πρωτοβουλία, δεν θέλω να διακόψω τώρα. Τι λέει, κύριε. Είχαν έτοιμα, κύριε Πολυζόπουλε, τα νομοσχέδια. Για ποιο διάλογο μας μιλάει ο κ. Πρετεντέρης, αυτοί που έφεραν το μνημόνιο στην Ελλάδα, αυτοί που έφεραν το Διεθνές Ρευματικό Ταμείο, ελπίζω να έχετε το θάρρος εσείς να τον αγνοήσετε. Θα είχαν έτοιμα τα νομοσχέδια για την κατάργηση του Ιωσήματος. Είμαι μακριά από το κεντρικό εκεί στούντιο πάνελ τη συζήτηση. Γι' αυτό και εγώ δεν διακόπτω, αλλά μετά ελπίζω να μπορέσουμε να. Όχι, δεν μιλήσετε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Θα είμαι πάλι σύντομα. Όταν ήρθε, κύριε Πρετεντέρη, για να το καταφέρετε, όταν ήρθε το πακέτο εδώ, μαζί του ήρθε και η απόφαση για τη διάλυση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό είναι το μνημόνιο. Στην ουσία είναι έτσι, κύριε Λοβέρδο. Είναι υπουργό εργασία. Όχι, κύριε Λοβέρδο, σε καμία περίπτωση. Σα παρακαλώ. Σε καμία περίπτωση. Αφήστε το τηλέφωνο. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και ο Σέντρο. Υπάρχουν χώρε που τι έπληξε η κρίση. Αλλά μέσα από την πολιτική και την κοινωνική συνεννόηση κάναν βήματα. Η Πορτογαλία προχθές, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε στις αγορές και υπάρχουν χώρες με παραδειγματική περίπτωση στη δική μας, όπου ούτε πολιτική συνεννόηση υπήρχε, παρότι πολιτικές διαφωνίες η ζωή απέριξε. Το είπα στην πρωτολογία μου. Τελικώς βαθύτατες δεν υπήρξαν και ούτε και κοινωνική συνεννόηση υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λέω την εμπειρία μου. Λέω την εμπειρία μου. Εντάξει, ωραία. Κύριε Πρετεντέρη, μπορώ να δώσω μία μαρτυρία. Πρέπει να ακούσω. Νίκο, σε παρακαλώ. Στις 3 Δευτέρου, ένα λεπτό χρυσό. Τι θα κάνεις και μεταξύ σας τώρα, ένας-ένας. Ένα λεπτό χρυσό. Να τελειώσω αυτό που έλεγα. Κύριε Κυσούγια, τελειώσω ο κύριος Πολυζόπουλος. Λοιπόν, τελειώσει. Με διέκοψε ο κύριος Δραγασάκης. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτό που λέτε για να γίνει ο διάλογος. Το θυμάμαι καλά πάντως, γιατί δεν λέω ψέματα. Οι κύριοι με τις βαλίτσες έφεραν στις βαλίτσες τις εντολές. Και λένε, αυτοί οι υπάλληλοι που ήρθαν εδώ για να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Και λένε, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε το άλλο, θα κάνετε το άλλο. Ποιος ρώτησε τους εργαζόμενους, ποιος ρώτησε τους άλλους κοινωνικούς φορείς, ποιος ρώτησε ακόμη και τις παραγωγικές δυνάμεις, τις δυνάμεις των βιομηχάνων, των βιοτεχνών, των εμπόρων. Όχι μόνο εντολές απ' έξω, κύριε Πολυζόπουλε. Επομένως, ορίστε. Όχι μόνο εντολές απ' έξω. Υπήρχε και μηχανισμός υποδοχής. Γιατί δεν τα λέτε. Υπήρχε μηχανισμός υποδοχής μέσα από την Ελλάδα. Ανοίξαν σαμπάνιους ορισμένοι. Επιτέλους λέει, όνειρα δεκαετιών, αιτήματα να τα υλοποιήσουμε τώρα. Και κουκουλοφόροι λειτουργήσαν, και παράδρομοι λειτουργήσαν, και λεωφόρους άνοιξαν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που καταργήσανε κάθε δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και έκφρασης των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι τι θα πρέπει να κάνουν, κύριε Πρετεντέρη? Να πούνε σφάξε με αγά μου για να γιάσω? Αυτό έγινε. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω. Ένας, ο κύριος Λοβέρδος, σας παρακαλώ, μην μιλάτε μαζί. Και φτάσαμε σε πέμπτο, έκτο χρόνο τώρα μια βαθιά ύφεση που την πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν έχει δικαίωμα, λέει, να αντιδράσει. Την ύφεση την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι, οι ΓΕΣΕ και οι άλλοι. Και λέει εντάξει, λέει, κάναμε και λάθη, λέει ο κύριος Τόμψον, δεν σας ψεκάσαμε κανονικά όπως σας έπρεπε να ψεκάσουμε. Στις 3 Δευτέρου, κύριε Πρετεντέρη, η ΓΕΣΕ με τους εργοδοτικούς φορείς, με τους κοινωνικούς εταίρους, υπέγραψε μνημόνιο συμφωνία, το οποίο απέστειλε στον κύριο Παπαδήμο. Άρα λοιπόν εμείς συνεννοηθήκαμε. Τώρα, γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου επέλεξε να γράψει τα παλιά της τα παπούτσια, το μνημόνιο, τη συμφωνία που υπογράψαμε, για να προχωρήσει σε μείωση του κατώτατου μισθού, Εγώ μπορώ μια φράση και εγώ θα να ήθελα, πω. Ούτε συνένεση υπάρχει από τον κόσμο σήμερα, που δεν αντιδρά όπως αντιδρούσε, ούτε συγκατάβαση. Ο κόσμος είναι οργισμένος, είναι θυμωμένος και ενίοτε μισεί. Το ζητούμενο είναι, αν απέναντι στο πρόβλημα διαλέγει κανείς να ανεβαίνει πάνω στο κύμα της διαμαρτυρίας με δημαγωγίες, για μια πολιτική που δεν έχει αύριο και η ζωή το αποδεικνύει, το απέδειξε με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν φωνές πολιτικές. Κάτι για το ρόπαλο, αλλά θα τα πείτε αμέσως μετά. Πολιτικές φωνές που ανεβαίνουν πάνω στο κύμα της διαμαρτυρίας. Που όταν όμως η ζωή κάνει τα γυρίσματά της, αποδεικνύονται ότι δεν εννοούσαν τα πολιτικά τους υποκείμενα αυτά που λέγανε. Και αναφέρομαι και στη μεταβολή της τάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στον διπλό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν και φωνές που και σήμερα καλούνται, να πούν πώς γίνεται να βγούμε από αυτό. Πάντως, με την τυφλή διαμαρτυρία, με την τυφλή πολιτική διαμαρτυρία που θέλει να χαϊδέψει
αυτούς που πραγματικά υποφέρουν, δεν γίνεται δουλειά, κύριε Πρετεντέρη. Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, για να κλείσουμε αυτό το κύκλο της συζήτησης. Εγώ θα πω, έχω καμιά φορά την αίσθηση ότι οι συνομιλητές μας νομίζουν ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Εσείς πιστεύετε σε... Τι θα πούμε. Αποπειραθήκαμε να πούμε. Για την απελευθέρωση της οικονομίας. Μια φράση, τσάτρα πάτρα την περάσαμε. Για το νέο φορολογικό σύστημα και πώς πρέπει να είναι. Αντί αυτής της συζήτησης για την επόμενη μέρα, ακούμε συζητήσεις για τα κακώς κείμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως, όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, οφείλεις όχι να έχεις. Αν ρωτηθώ, θα απαντήσω, κύριε Λοβέρδο. Όχι, αλλά να διαλέγεις τις στιγμές του δημόσιου διαλόγου ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, να ψελίζεις τουλάχιστον μία πρόταση για το. Αντί της άρθρωσης, σας παρακαλώ. Αντί της άρθρωσης μίας πρότασης, έστω υποτυπώδους, για την αυριανή μέρα, έρχεται εδώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει αριθμητική. Να μας δείξει την επιδείνωση των αριθμών. Δηλαδή το πρόβλημα της κοινωνίας. Το γνωρίζουμε. Το ζητούμενο είναι τι απέναντι σε αυτό πρέπει να γίνει. Έλεγαν ότι είναι λάθος το πρόγραμμα γιατί είναι ηφαισιακό. Ήταν και ηφαισιακό. Η ύφεση προκαλείται και από άλλους παράγοντες. Εδώ ομολογούμε και οι τρεις ότι το φορολογικό είναι ένα αντιεπενδυτικό, πώς να πω, σύστημα. Εδώ πρέπει να πούμε. Και αντικαταναλωτικό, όλα και αντικαταναλωτικό. Πώς απελευθερώνεται η οικονομία. Εγώ πρότεινα αυτοαδειοδοτήσεις. Τώρα όμως, όχι μακροπρόθεσμα. Τι μπορεί να γίνει αύριο. Είναι προτιμότερο να λέμε αυτά παρά να κάνουμε το συνήγορο πώς τον ταλαιπωρούνται. Γιατί αυτό δεν βγάζει πουθενά. Μια φράση. Όποιος μιλάει για αξιωματική αντιπολίτευση στην καινούργια Ελλάδα που πρέπει να διαμορφώσουμε, πρέπει να παίρνει και τις ευθύνες της φράσης που θέλει να του σέβονται. Λοιπόν, κύριε Δρασάκη, ξεκινήστε λέγοντας ότι οι New York Times γράψανε ότι κάποιοι θέλουν να κυβερνητικός παράγοντας, κυβερνητικός παράγοντας γράψει, είπε. Έλληνας κυβερνητικός παράγοντας. Είπε ότι... Εφέρετο να δηλώνει ότι. Εφέρετο να δηλώνει ότι. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, να πω στο γιατί μίλησα. Ένα λεπτό, εγώ δεν μίλησα. Πάντως για πέρα. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το δεκάρικο του πολιτικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ το έχω ακούσει καμιά χιλιάδα φορές. Και είναι το ίδιο. Είναι η διαπίστωση. Τις διαπιστώσεις την κάνατε όλη και εσείς την διαπίστωση. Βεβαίως. Δεν την άκουσα από κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν με παρακολουθείτε. Μισθών, εγώ έχω πει για τους ανέργους, έχω πει για τον εφιάλτη της ανεργίας, έχω μια πει για τους νεολαίους. Έχω πει ότι... Βεβαίως. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι με προσβάλλετε, κύριε Δραγασάκη. Και δεν μ' αρέσει να με προσβάλλουν, διότι εγώ δεν έχω προσβάλει κανένα. Εάν πιστεύετε εσείς ότι ένας πολιτικός ο οποίος δίνει 20 χρόνια μία μάχη, θέλει να έχει 1 εκατομμύριο ανέργους, είναι τουλάχιστον προσβλητικό. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον το σεβασμό σας τον δικαιούμαι κι εγώ. Ένα λεπτό. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να συζητήσουμε, και δεν είναι, δεν μπορεί να γίνονται οι κουβέντες έτσι, κύριε Πρετεντέρη. Εγώ έκανα 6 μήνες να βγω στη τηλεόραση, από το φόβο μου αυτό, είναι σήμερα το βράδυ από αυτή τη συζήτηση δεν βγήκε κανένα απολύτως μήνυμα. Δεν βγήκε καμία απολύτως πρόταση. Δεν βγήκε καν που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στο μόνο πράγμα που συμφωνήσαμε είναι ότι η φορολογία της εστίασης πρέπει να πέσει. Μα για όνομα του Θεού, 3 επώνυμα στελέχη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε εστίασης για 5 πράγματα. Μπορούμε. Το μνημόνιο πρέπει να φύγει. Δηλαδή, μάλιστα, πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Πρέπει να βγούμε από το μνημόνιο. Αρκεί. Φέρτε μου μία πρόταση πώς θα τους πληρώσετε τους μισθούς που υπόσχεστε. Μία φορά να το καταλάβω αυτό. Πώς θα τους πληρώσετε. Γιατί το κοροϊδεύετε αυτό το κουκάτο. Ευχαριστήσω τον κύριο Πολυζογόπουλο και τον κύριο Κιουτσούκη που ήταν μαζί μας. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Με τη βαλίτσα με τα λεφτά.